Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είσαι καλά, χαίρομαι που σε βλέπω. Πείτε μου πότε. Ένα, δύο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Αυτό που θεωρώ θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πυρακάκη. Κύριε Υπουργέ, ο τομέας ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας είναι κατά γενική ομολογία ένας από τους πιο πετυχημένους τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας τομέας που έχει αφήσει ένα πολύ σημαντικό, θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά τις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα. Τα επόμενα 15 λεπτά, στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα να συζητήσουμε πολύ συνοπτικά σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το σήμερα και το τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, σαν χώρα, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο δεύτερος αφορά λίγο την οπτική σας γωνία για το μέλλον, που πρέπει να εστιάσουμε βλέποντας μπροστά. Και ο τρίτος, αν θέλετε, σε αυτό που ονομάζουμε προκλήσεις. Κάποιες προκλήσεις που πιθανόν βλέπετε και πώς θα μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε. Ξεκινώντας λοιπόν με το σήμερα. Ένα από τα παραδοσιακά προβλήματα που έχουμε σαν ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι είναι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος. Και νομίζω ότι είναι αναμφίβολο ότι η ψηφιοποίηση και ο μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα που πετύχατε τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει πολύ αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, βγάζοντας από τη μέση μεσολαβητές και τρίτους. Αν διευρύναμε λίγο το τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, από τη δική σας οπτική γωνία ως υπουργός που ηγηθήκατε αυτού του μετασχηματισμού, πού θα εστιάζατε, αν σας ζητούσα να περιγράψετε συνοπτικά το αποτύπωμα, την αξία για τη χώρα των τελευταίων 3,5 ετών. Καταρχήν, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας. Και να ξεκινήσω απαντώντας την ερώτηση, λέγοντας ότι ένα κομμάτι ήδη έχει αποτυπωθεί. Ένα κομμάτι του αποτελέσματος δηλαδή είναι ήδη μετρήσιμο. Ένα κομμάτι είναι υπό αποτύπωση ακόμα. Τα προφανή είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή, πόσες ψηφιακές υπηρεσίες υπήρχαν στην Ελλάδα το 20 που ξεκινήσαμε τον GovGR και πόσες υπάρχουν σήμερα, αυτές τριπλασιάστηκαν. Ξεκινήσαμε με 501 υπηρεσίες που προϋπήρχαν και σήμερα έχουμε περίπου 1.500. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο τριπλασιασμός των υπηρεσιών και το ότι συγκεντρώθηκαν στον GovGR σε μια ενιαία, αν θέλετε, ομπρέλα, είχε το εξής effect στο πόσο χρησιμοποιήθηκαν. Γιατί εκεί το αποτύπωμα ήταν τουλάχιστον επί 100, όχι επί 3. Και αυτές είναι οι ψηφιακές συναλλαγές. Οι ψηφιακές συναλλαγές ήταν 8,8 εκατομμύρια. Πόσες φορές δεν πήγαμε με φυσική παρουσία σε ένα γκισέ. Ήταν 8,8 εκατομμύρια το 2018, έγιναν 34 εκατομμύρια το 2019, 94 εκατομμύρια το 2020, 567 εκατομμύρια το 2021, φέτος ήταν 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές είναι 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις που δεν έγιναν. Αυτό έχει μετρηθεί. Όλο αυτό παράγει και πολύ συγκεκριμένα, αν θέλετε, έχει και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα στην οικονομία. Το ποιο είναι αυτό, είναι ακόμη υπό αποτύπωση συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Είχαμε μετρήσει τα διοικητικά βάρη, δηλαδή το περιττό κόστος της γραφειοκρατίας στο ΑΕΠ πριν από την οικονομική κρίση σαν χώρα. Αυτό το είχε κάνει ο ΟΣΑ στην Ελλάδα το 2006, αν δεν κάνω λάθος, το 2007, με το τότε βέβαια υψηλότερο ελληνικό ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν πρώτη σε γραφειοκρατία από τις χώρες του ΟΣΑ. Είχε 6,8% του ΑΕΠ της ως κόστος στην οικονομία λόγω περιττής γραφειοκρατίας. Αυτό νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό με όλο αυτό το μηχανισμό, το μύτος που αποτυπώνει τα γραφειοκρατικά βήματα, το πρόγραμμα πλούστευσης διαδικασιών, τον GovGR, όλα αυτά τα βήματα μαζί έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προστέμενη αξία και στην οικονομία. Θα μετρήσουμε ποια είναι και στην πορεία προφανώς επηρεάζουν και τον κρατικό σχεδιασμό, δηλαδή το πώς το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου χρησιμοποιείται και πού, ποιες είναι οι θέσεις και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, σε συνάρτηση με το τι ψηφιοποιείται και τι όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι η δουλειά της δεύτερης τετραετίας περισσότερο. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη διευκόλυνση των πολιτών, εξυπηρέτησή του και σεβασμού ουσιαστικά του κράτου απέναντι στον πολίτη. Για πρώτη φορά κάτι μια αναμενόμενο. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά το digital, έτσι δεν είναι μόνο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο μετασχηματισμός του κράτου. Είναι ο μετασχηματισμός της ιδιωτικής οικονομίας, είναι τηλεπικοινωνίες, είναι ψηφιακές δεξιότητες. Σαν Υπουργείο έχουμε αμυγή αρμοδιότητα στο κράτος και στις τηλεπικοινωνίες και στα υπόλοιπα συνεργαζόμαστε και με άλλα Υπουργεία. Αλλά θα σας έλεγα ότι γενικά το αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικό. Η βελόνα έχει κουνηθεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση, αποτύπωση κοινής γνώμης σε σχέση με το πώς εισπράττει το συγκεκριμένο project.
αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή, είναι πολλά που θα γίνουν ακόμα. Και μένοντας λίγο ακόμα στο σήμερα, και πέρα την αναντήρητη πρόοδο που έχει τελεστεί τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι η χώρα είναι στην 25η θέση όταν βλέπει κανείς τον ευρωπαϊκό δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Πώς το εξηγείτε αυτό? Καταλαβαίνω ότι αυτός ο δείκτης επηρεάζεται από μια σειρά παραμέτρων οι οποίοι υπολογίζουν την τελική κατάταξη. Ποια είναι η δική σου οπτική γωνία για τη θέση μας, για το τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω και να κλείσουμε αυτό το gap, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια? Υπάρχουν πράγματα που αποτυπώνονται σωστά στο δείκτη και πράγματα που δεν αποτυπώνονται σωστά και κάνουμε συνεχώς, αν θέλετε, και εμείς δίνουμε τη γνώμη μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να υπάρξει βελτίωση. Υπάρχουν δύο σημεία του δείκτη που δεν αποτυπώνονται σωστά. Στις τηλεπικοινωνίες, ήδη στην τελευταία έκδοση του δείκτη, είδαμε βελτίωση. Η βελτίωση προέκυψε κατά βάση από την κινητή τηλεφωνία. Στην κινητή τηλεφωνία η Ελλάδα είναι κάπου 25η στον κόσμο, στη σταθερή τηλεφωνία είναι κάπου 93η-94η στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερο βάρος στο δείκτη στη σταθερή από στην κινητή και αυτό δημιουργεί την υστέρηση. Αλλά στο 5G ήμασταν από τις τρεις πρώτες χώρες που κάναν τη μετάβαση και στη σταθερή, με τις επενδύσεις των παρόχων κατά βάση αλλά και του κράτους. Στην οπτική είναι το κενό θα καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα έχουμε υπερβεί το μέσο όρο μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στις παροχές και ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους, ήδη αν δει κανείς το report του DESI, θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με το μέσο όρο και τον έχει υπερβεί σε ό,τι αφορά τις κρατικές υπηρεσίες προς πολίτες. Για ποιο λόγο αυτό δεν πιάνεται πλήρως στο δίκτυο? Γιατί το μισό βάρος του δίκτυου αφορά υπηρεσίες που δίδονται και προς άλλους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο ντόπιους. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε τώρα. Μεταφράζουμε τον GovGR στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως αντιληπτό προς όλους για ποιο λόγο δώσαμε ασύμμετρο βάρος στις εγχώριες υπηρεσίες. Ήδη δηλαδή ο δείκτης στις κρατικές υπηρεσίες έχει υπερβεί το στόχο της υπέρβασης του μεσού όρου, έχει πιάσει το στόχο της υπέρβασης του μεσού όρου. Νομίζω ότι του χρόνου θα το δούμε και εκεί. Στις δεξιότητες και στη δίσδυση στην οικονομία είναι πιο δύσκολη η εξίσωση. Στη δίσδυση στην οικονομία είναι πιο δύσκολη η εξίσωση. Γιατί ναι, μεν η δίσδυση είναι μεγάλη στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι πολύ μικρότερες στις μικρομεσαίες. Και όπως γνωρίζουμε, η Ελλάδα κατά βάση δεν έχει ούτε καν SMEs. Με την ευρωπαϊκή έννοια, κάτω από 250 άτομα, έχει πολλές micro enterprises, εταιρείες 1-9 άτομα. Οπότε, από αυτή την έννοια, εκεί η δίσδυση πολύ προχωρημένων τεχνολογιών είναι μια δυσκολότερη εξίσωση, την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης και εμείς με στοχευμένα προγράμματα προσπαθούμε να καλύψουμε. Και σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, υπάρχει μια ευρύτερη, θα έλεγα παγκόσμια άσκηση μετασχηματισμού της εκπαίδευσης και μια μετατόπιση, αν θέλετε, από τη φιλοσοφία του ενός πτυχίου στην αρχή, του ενός πτυχίου και ενός μεταπτυχιακού στην πορεία. Στον διαρκή εμπλουτισμό δεξιοτήτων, οι οποίες εκ των πραγμάτων στην εποχή που ζούμε θα είναι κατά βάση ψηφιακές. Πάλι γι' αυτό υπάρχουν πολλά στοχευμένα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται κατά βάση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ θα έλεγα με τον βασικό ρόλο να τον παίζει το Υπουργείο Εργασίας. Προγράμματα όπως αυτά τα οποία έχουμε για το δημόσιο τομέα και τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων ψηφιακά των δημοσίων υπαλλήλων. Προγράμματα όπως αυτά για τον εμπλουτισμό δεξιοτήτων των στρατεύσιμων. Θα τα δούμε να υλοποιούνται πάρα πολύ σύντομα και νομίζω ότι θα δούμε και εκεί σημαντική πρόοδο. Αλλά ειδικά στους δύο υποτομείς που είναι οι τηλεπικοινωνίες και το κράτος, θα σας έλεγα ότι η πρόοδος έχει ήδη συντελεστεί εμπειρικά, ήδη πιάνεται σε κάποιους υποδείκτες. Νομίζω ότι στον επόμενο δείκτη DESI θα πιαστεί και πλήρως και ο στόχος στην πραγματικότητα σε σχέση με την αποτύπωση που έχει. Πολύ ωραία. Και αν αφήσουμε λίγο το σήμερα και δούμε λίγο το μέλλον, δούμε λίγο μπροστά. Στο δικό σου μυαλό, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι, αν δούμε το μέλλον για την Ελλάδα, για την συνέχιση αυτού του πολύ πετυχημένου ταξιδιού ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας? Για αρχή, υπάρχει ένα ολόκληρο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι αυτής της πρώτης περίοδου. Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης περίοδου τι λέει? Τι είχαμε θέσει εμείς ως στόχο? Πρώτον, να δημιουργήσουμε όλο το απαραίτητο νομοθετικό λογισμικό. Δηλαδή, να περάσουμε όλους τους σχετικούς νόμους, οι οποίοι είναι απολύτως κρίσιμοι για να μπορέσει κανείς να κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό στην πράξη. Αυτό συνέβη και στην αρχή της θητείας μας και στο μέσο της θητείας μας με τον κυρίαρχο νόμο, τον 4727 του 20, που στηρίχθηκε από την αντιπολίτευση τότε. Δεν ήμασταν ακόμη στο δύσκολο προεκλογικό κλίμα της εποχής. Και βέβαια και με τον νόμο του περασμένου καλοκαιριού, ο οποίος αφορά τις αναδυόμενες τεχνολογίες, δηλαδή όλα αυτά που λέτε ότι αφορούν το μέλλον, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Άρα η Ελλάδα νομοθεσία για αυτό που λέμε digital, τηλεπικοινωνίες έχει. Σκεφτείτε ότι στις τηλεπικοινωνίες ήμασταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο δίκαιό της. Πρώτη από όλα τα κράτη-μέλη. Άρα, νομοθετικά έχουμε κλείσει. Μετά, ποιο ήταν το δεύτερο, και εγώ θα έλεγα βασικότερο διακύβευμα όλων? Να κάνουμε τις γρήγορες εκείνες υπηρεσίες οι οποίες έλειπαν και έπρεπε και μπορούσαμε να τις είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό, η καθημερινότητα. Υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, άλλη συνταγογράφηση, να βγαίνει γρήγορα ένα δίπλωμα οδήγησης, να μην περιμένω δύο μήνες. Όλα αυτά τα οποία συναπαρτίζουν αυτό που λέμε GovGR, 1500 υπηρεσίες,
οι διασυνδέσεις συστημάτων που προϋπήρχαν, αλλά κανείς δεν είχε καθίσει να κάνει μικρές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Και αυτό έγινε και ολοκληρώνεται. Δηλαδή, μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε και την ίδρυση της ατομικής επιχείρησης να γίνεται ψηφιακά. Θα δούμε και τις εξετάσεις των δημοσίων νοσοκομείων και των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων να μπαίνουν στο φάκελο του MyHealth. Θα δούμε κάποιες υπηρεσίες ακόμη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι η πρώτη φάση κλείνει και με αυτό. Και το τρίτο, κοιτάζοντας μπροστά, πολύ ουσιαστικό, δημοπράτηση έργων κατά βάση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή όλα εκείνα τα μεγάλα πλέον έργα τα οποία δεν είχαμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα για πρώτη φορά έχουμε χρηματοδοτική δυνατότητα να τα αποκτήσουμε, να τα δημοπρατήσουμε και μέσα σε λίγα χρόνια να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο υφιστάμενο σύστημα ψηφιακών μέσων που έχουμε. Η δημοπράτηση των έργων κατά βάση θα γίνει τους επόμενους μήνες. Κάθε εβδομάδα οι κοινωνίες πληροφορίες, η ΔΙΚΑ και όλα τα Υπουργεία δημοπρατούν μεγάλα έργα πληροφορικής. Αυτά τα έργα θα πάρουν κατά μέσο όρο 2 με 3 χρόνια. Θα το τοποθετούσα προς μια τριετία. Άρα, στο τέλος, θα έλεγε για κανείς, της επόμενης τετραετίας, νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κράτος. Όλο αυτό, βέβαια, αφορά κατά βάση επίλυση χθεσινών εκκρεμωτήτων. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είχε σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού. Η Ελλάδα δεν είχε ένα βασικό ERP όπως έχουν οι μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στην αίθουσα. Δεν είχαμε φάκελο ασθενούς που άλλες χώρες έχουν. Συντριπτικά τα έργα αυτά είναι επίλυση εκκρεμωτήτων με το χθες, διάλογος με το χθες. Τι λείπει? Λείπει όλη αυτή η προορατικότητα που υπονοεί η ερώτησή σας. Δηλαδή όλα τα νέα πράγματα, στα οποία δεν πρέπει να χάσει κανείς τα επόμενα τρένα, να πούμε. Δηλαδή έργα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία και στη φορολογία. Έργα τα οποία αφορούν εφαρμογές του 5G. Εκεί τρέξαμε. Φτιάξαμε το Ταμείο Φεστός από τη δημοπρασία του φάσματος και υπάρχει αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ένα φαν περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο υπερταμείο και είναι πλήρως ανεξάρτητο, το οποίο επενδύει σε εφαρμογές του 5G. Αυτό είναι ένα έργο που συνδιαλέγεται με το μέλλον. Είναι ένα project που συνδιαλέγεται με το μέλλον, με την ευρεία έννοια, με παγκόσμια έννοια. Πρέπει να γίνουν όμως και πολλά άλλα τέτοια. Οπότε θα σας έλεγα ότι η δουλειά η δικιά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα έφορο έδαφος για να γίνουν αυτά. Είναι το έφορο πολιτικό, ρυθμιστικό και οικονομικό περιβάλλον. Και από εκεί και πέρα, συντριπτικά, δεν είναι δικιά μας δουλειά να τα κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε τη συνθήκη, αλλά είναι δουλειά των επιχειρηματιών, των εφευρετών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των startup επιχειρήσεων, των οικοσυστημάτων καινοτομίας, να γεννήσουν όλες εκείνες τις νέες ιδέες, οι οποίες θα απελευθερώσουν μεγάλο οικονομικό δυναμικό στην Ελλάδα. Απλώς αυτό το οποίο νομίζω έχει θεμελιωθεί πλήρως από όλη αυτή την περίοδο, είτε με κρατικά συστήματα, είτε με επιτυχίες του ιδιωτικού τομέα, είναι η εφικτότητα του εγχειρήματος. Πριν από μερικά χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ελλάδα, η Βαυαρία και η Μασαχουσέτη, αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου παράδειγμα, σε μια παγκόσμια πανδημία θα δημιουργήσουν συστήματα εμβολιασμού, ποιο από τα τρία θα είναι το καλύτερο, δεν θα ψήφιζε κανείς στην Ελλάδα. Ήταν το μόνο από τα τρία που λειτουργήσε. Τις Βαυαρίες και τις Μασαχουσέτης δεν λειτουργήσαν στην αρχή. Λειτουργήσε το ελληνικό. Αυτό από μόνο το δείχνει την ποιότητα των Ελλήνων μηχανικών, την ποιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των στελεχών του στην Ελλάδα και την ποιότητα των λειτουργών του δημοσίου τομέα σε αυτό το χώρο. Άρα, αν έχεις ένα καλό σχέδιο και ξέρεις πώς να το δομήσεις καλά, μπορείς να κάνεις θαύματα. Και τα θαύματα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει πλέον αποτυπωθεί ότι δεν είναι καν θαύματα. Είναι εφικτά projects που μπορούν να γίνουν στο πεδίο. Ωραία. Και αν περάσουμε λίγο σε κάτι που αναφέρατε, το θέμα των δεξιοτήτων. Σύμφωνα με μια ετήσια έρευνα που κάνουμε και εμείς ως EY, τη λεγόμενη Attractiveness Survey, που αφορά την ελκυστικότητα κάθε γεωγραφίας ως προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις, ένα από τα κριτήρια που μας λένε οι επιχειρήσεις ότι κοιτάνε προτού επιλέξουν γεωγραφίες για την επένδυσή τους, είναι και η εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με την ψηφιακή τεχνολογία. Βλέποντας τη χώρα, πού θεωρείτε ότι είμαστε σε σχέση με αυτήν την εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με τεχνολογία και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα εδώ? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων εκεί υπάρχει βελτίωση, αλλά ακόμη υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος προσκάλυψης. Και σε μεγάλο βαθμό η βελτίωση είναι τέκνο της ανάγκης. Στα capital controls του 2015, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, πολλοί κόσμος εξοικειώθηκε με το web banking. Στο COVID, μια δύσκολη στιγμή με άλλον τρόπο, στον οποίο βέβαια η ανταποκρισιμότητα του κράτους ήταν τέλος διαφορετική. Στο COVID, πολλοί κόσμος εξοικειώθηκε με τις ψηφιακές υπηρεσίες, ακριβώς επειδή το κράτος έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί. Όπως έπρεπε οι επιχειρήσεις σας να θεμελιώσουν business continuity, εμείς έπρεπε να θεμελιώσουμε government continuity. Τι σημαίνει αυτό? Πολλοί κόσμος έπρεπε να εξυπηρετηθεί από το σπίτι. Δημιουργήσαμε τον GovGR, εξυπηρετήθηκε ο κόσμος από το σπίτι για πολλές υπηρεσίες. Πολλοί κόσμος άρα έμαθε πώς να αλληλεπιδρά ψηφιακά με το κράτος. Βοήθησε το ότι εμείς σχεδιάσαμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν τις πλατφόρμες, τις κάναμε πιο εύκολες, πιο εύχρηστες, με καλύτερη αισθητική. Αλλά θα έλεγα ότι ενώ στις περισσότερες χώρες το σοκ, όπως τα λέγαμε, η αλλαγή
ήταν μια αλλαγή στη ζήτηση λόγω COVID. Στην Ελλάδα το βασικό, η βασική επίδραση ήταν μια επίδραση προσφοράς, ο τριπλασιασμός των υπηρεσιών, που βέβαια παντρεύτηκε με την επίδραση στη ζήτηση. Αυτό βέβαια φτάνει από μόνο του. Πρέπει να πάμε στοχευμένα στο θέμα των δεξιοτήτων. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Εκεί πέρα δημιουργούμε προγράμματα όπως το ψηφιακό συμπαραστάτη στα ΚΕΠ ή την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών που είναι διαθέσιμη στο GovGR, το National Digital Academy που δίνει δωρεάν περιεχόμενο. Κανένα από αυτά δεν είναι τέλειο από μόνο του, ούτε και κανένα από αυτά δεν δίνει την πλήρη απάντηση. Πρέπει να πάει κανείς σε ένα puzzle και να προσθέσει πολλά πολλά μικρά κομματάκια. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι να πάμε με στοχευμένο τρόπο να απαντήσουμε σε κάτι διπλανό από αυτό που ρωτάτε. Πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας και των startups, αναζητούν κόσμο και δεν βρίσκουν. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς ανέργους STEM στην Ελλάδα. Από φύτους τμήματων φυσικής, χημικούς, μαθηματικούς, οι οποίοι πολύ εύκολα με κάποια στοχευμένα προγράμματα εμπλουτισμού δεξιοτήτων θα μπορούσαν να μάθουν κώδικα και να εργαστούν σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Άρα θέλουμε ειδικά προγράμματα για εκείνους. Μπορούμε να πάμε, όπως είπα πριν, στο στρατό και να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες με τη στρατιωτική θητεία. Μπορούμε να κάνουμε προγράμματα εμπλουτισμού δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Και ποια. Τι μπορούμε να μάθουμε από το Ισραήλ, τι μπορούμε να μάθουμε από τους Φιλανδούς, τι μπορούμε να μάθουμε από τη Σιγκαπούρη. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο πεδίο από εμάς. Άρα εδώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα puzzle πραγμάτων, ανάλογα με το σε ποια φάση της ζωής μας βρισκόμαστε. Είτε είναι ένα μικρό παιδί στο σχολείο, το οποίο πρέπει να μάθει κάποιες πρόσθετες ψηφιακές δεξιότητες από εκείνες που βρίσκονται στο σχολικό πρόγραμμα. Είτε μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν είχε ξανά εξοικείωση με μια ψηφιακή πλατφόρμα και θέλει να μάθει κάτι πάρα πολύ απλό. Και να πάμε βήμα-βήμα από τη δικιά μας πλευρά να δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το μίξ, να δούμε τι μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, και όλα αυτά μαζί να γίνουν κομμάτι μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής. Θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο αυτό να γίνει, αλλά θα έλεγα ότι αν το δει κανείς σε βάθος χρόνου, το μεγαλύτερο ζήτημα δεν θα είναι τόσο να καλύψουμε τις ψηφιακές δεξιότητες τις βασικές στον πληθυσμό, αυτό θα γίνει. Το δυσκολότερο είναι να δούμε προς τα πού θα πάνε τα εκπαιδευτικά συστήματα και πώς μετατοπίζονται αυτά γενικότερα. Γιατί αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, επιταχύνεται η τεχνολογία, θα κάνουμε πάνω, τα νέα παιδιά δηλαδή περισσότερο, τα παιδιά που είναι τώρα στο νηπιαγωγείο, θα κάνουν πάνω από μία καριέρα στη ζωή τους, θα κάνουν 2-3 καριέρες στη ζωή τους. Άρα χρειάζεται και το εκπαιδευτικό σύστημα να αλλάξει σε σχέση με το πώς εμπλουτίζει τις δεξιότητες στην αρχή και να δούμε τι προγράμματα στοχευμένα εμπλουτισμού δεξιοτήτων μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια και κυρίως να βελτιώσουμε την κουλτούρα κάποιου ότι θα κάνει πολλές καριέρες. Και νομίζω ότι εκεί η ψηφιακή εκπαίδευση, την οποία αυτή τη στιγμή η εμπειρία δείχνει ότι σε προγράμματα εμπλουτισμού δεξιοτήτων τη δουλειά την καταφέρουν καλύτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις από ότι οι παραδοσιακές δομές εκπαίδευσης, γιατί ξέρουν να σε εκπαιδεύσουν στο πεδίο επί των αναγκών που έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Άρα πρέπει και εμείς να δούμε τι μπορούμε να διδαχτούμε και τα πανεπιστημιακά τμήματα να δουν τι μπορούν να διδαχτούν από μεγάλες πολυεθνικές σε σχέση με το πώς εμπλουτίζουν τις δεξιότητες του κόσμου που προσλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα ως ερώτημα, ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και που δεν έχει απαντηθεί σε πληρότητα, εγώ θα έλεγα, από κανένα από ελάχιστα κράτη. Να δούμε πώς και εμείς ως χώρα, με δεδομένες τις δυνατότητες που έχουμε αποδείξει πλέον ότι έχουμε στο πεδίο, μπορούμε να απαντήσουμε με έναν πλήρη τρόπο. Αυτό το, η ιδέα για το στρατό, ήλπιζα να το είχε σκεφτεί κάποιος 24 χρόνια πριν, όταν υπηρετούσα και εγώ για την αξιοποίηση της θητείας, αλλά δυστυχώς. Να πεταχτώ σε αυτό που λέτε και να πω ότι το έχει σκεφτεί κάποιος στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε και το οποίο χάθηκε στην πορεία. Γιατί αν ακούσουμε τις αφηγήσεις των παππούδων μας, στις αφηγήσεις αυτές θα ακούσουμε ότι είχαν μάθει να είναι οδηγοί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, άλλοι είχαν μάθει να είναι μάγειρες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Ξέρω την ιστορία ενός μακρινού συγγενή που είχε γίνει κουρέας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, σαν δεξιότητα, ελαφρώς χάθηκε στην πορεία. Τώρα πρέπει να το κάνουμε, πώς είναι η νέα ελληνική κουζίνα, που λέει το φαγητό αλλιώς. Πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αλλιώς. Το ίδιο αλλιώς. Και το ίδιο αλλιώς νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό να γίνει, βάζοντας και τα ψηφιακά, αλλά όχι μόνο τα ψηφιακά. Οποιασδήποτε δεξιότητες μπορούν να πιστοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, αυτό είναι ένα project το οποίο το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Πρωτίστως το έχει αγκαλιάσει ο Πρωθυπουργός. Είναι κάτι το οποίο τη χρηματοδότηση έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε βήμα-βήμα, αλλά εν τέλει πρέπει να το κάνουμε σε πληρότητα. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί κάλλιστα να γίνει και που έχει κατά κάποιο τρόπο ξαναγίνει. Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό μόνο. Ακούγοντάς σας να μιλάτε για τα τέκνα της ανάγκης, κάποιες φορές είναι θετικά τέκνα, κάποιες φορές δεν είναι τόσο θετικά. Και ένα από τα κακά της δύσκολης περίοδου προσαρμογής ήταν ότι επιβραδύθηκε πάρα πολύ ο ρυθμός προσλήψεων προφανώς στο δημόσιο, στα πλαίσια της προσαρμογής της χώρας για μια δεκαετία. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή που δουλεύουν για το δημόσιο. Καταλαβαίνω ότι στην ηλικιακή κατηγορία 18
με 34% είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στον ΟΑΣΑ, κοντά στο 2% αν δεν απατάμε. Αυτό πόσο σημαντική πρόκληση είναι από την πλευρά σαν Υπουργού, όταν προσπαθεί να προωθήσει και να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας? Κοιτάξτε, είναι τεράστια πρόκληση αυτή. Αλλά είναι μια τεράστια πρόκληση, θα έλεγα, να πάμε ένα βήμα πίσω. Για αρχή, η πρόκληση είναι πώς μπορείς να έχεις ταλέντο στο δημόσιο τομέα, στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι δυσκολότερο από τις άλλους χώρους, γιατί το ΔΕΛΤΑ, το κόστος ευκαιρίας για έναν πληροφορικό ή για έναν μηχανικό δημοσίου ιδιωτικού τομέα, μεγιστοποιείται εκ των πραγμάτων και λόγω των returns που έχει κανείς δουλεύοντας για μια πολυεθνική ή μια μεγάλη εταιρεία σε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Η δεύτερη πρόκληση, που είναι ευκολότερη, είναι πώς υφιστάμενους πολύ ταλαντούχους ανθρώπους που έχεις, πώς επενδύεις αυτούς. Και αυτό είναι κάτι που γενικά δεν το έχουμε κάνει και μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, η μηχανική της Γενικής Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, το ΕΔΙΤΕΙ της ΕΔΙΚΑ, στο Υπουργείο, το Υπουργείο θα επενδύσει σε αυτούς για να μάθουν όλες τις τεχνολογίες cloud, για παράδειγμα. Πώς μπορεί να δουλεύουν και με το cloud της Microsoft και με το cloud της AWS και με το cloud της Google. Πρέπει να τα ξέρουν όλα για να μπορούν να έχουν τις δυνατότητες να διαλέξουν και οι ίδιοι με ποιον τρόπο θα κινηθούν. Γιατί αυτοί είναι μόνιμοι, εμείς όχι. Υπό αυτή την έννοια, όλη αυτή η άσκηση είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση για τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλάζει την κατανομή των θέσεων μεσοπρόθεσμα. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να αποτυπώνεται πάρα πολύ σύντομα. Θα γίνει η επένδυση σε αυτά τα πρόσωπα και στην πορεία αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης παγκόσμιο, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι εμείς. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη, αλλά ελπίζω πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και μεστή, όπως πάντα, μαζί σας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.